Παιδιά, το παιχνίδι, αν το δει κανείς από την πλευρά των αριθμών, θα δει ότι εμείς επαναλάβαμε, σαν ομάδα εννοώ, τα προβλήματα που είχαμε. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα ότι παίζουμε με πολύ λίγες κατοχές. Στο μπάσκετ για να παίξεις, παίζεις για τις κατοχές. Νομίζω τα 21 λάθη και τα 29 επιθετικά rebound και μάλιστα ήταν με 52% ποσοστό, δηλαδή κάθε δύο μπάλες χαμένες του Άρη τη μία την έπαιρναν επιθετικό rebound. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις χωρίς κατοχές. Οπότε θα μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε στο θέμα των κατοχών. Επίσης, το πρώτο ημίχρονο είχαμε 14 λάθη. Και 9 χαμένα rebound. Στο δεύτερο μήχρονο είχαμε 20 χαμένα rebound και 7 λάθη. Και αυτό εμείς θα εστιάσουμε. Αυτή είναι, παίζουμε μπάσκετ και νομίζω οι αριθμοί λένε την αλήθεια σήμερα. Συγχαρητήρια στον Άρη. Έχει επιβάλει ένα τρόπο παιχνιδιού αρκετά πιεστικό και μας έβγαλε έξω από το... από αυτά που θέλαμε να κάνουμε. Καλή συνέχεια. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον κόσμο. Τι προσδοκούσατε από το time out στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα? Ό,τι προσδοκούσε και ο Άρης από τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα στις επίθεσεις που έκανε. Να βάλει καλάθι. Και τι εννοούσατε ακριβώς με τις δηλώσεις στην ΕΡΤ που γίνονται να παίξουν οι παγκοσμίες? Ότι η ομάδα σε εκείνο θέμα δεν βγάζει ανακοινώσεις. Ναι, δεν θέλουμε να βγάζουμε ανακοινώσεις. Δεν είναι ξεκάθαρα τα ελληνικά. Όχι, παρεμηνίες πώς θα υπάρχουν. Η ομάδα μας δεν βγάζει ανακοινώσεις για τη διαιτησία. Δεν βγάζει ανακοινώσεις. Θα υπήρχε δηλαδή λόγος για να βγάλει σήμερα? Συγγνώμη, αυτές τις ερωτήσεις τις καταλαβαίνω. Είναι έκθεση ιδεών. Σας λέω πάρα πολύ απλά. Έκανα μία δήλωση και έμεινα εκεί. Εγώ είπα την μπασκετική αιτία και εσείς πηγαίνετε στο παραπάνω. Εγώ ήμουνα εδώ. Έχω πολεμήσει, έχω ματώσει εγώ εδώ. Δεν είμαι από την Κίνα, είμαι από εδώ. Εντάξει. Είπα λοιπόν ότι εμείς, η γλώσσα των αριθμών λέει 29 χαμένα επιθετικά rebound. Λάθη, στο τέταρτο δεκάλεπτο σουτάραμε δύο βολές σε αυτό που έγινε και είπα ότι η ομάδα μας δεν βγάζει ανακοινώσεις. Να το πω και πιο απλά, θα μπορούσε κάποιος να πει βγάζουμε μια ανακοίνωση να διαμαρτυρηθούμε για κάτι. Ξέρετε ότι είναι ξένο αυτό? Δεν το ξέρετε ότι οι ομάδες βγάζουν ανακοινώσεις? Δηλαδή τι πρέπει να εξηγήσω? Πρέπει να βάλετε παρενθέσεις και θαυμαστικά ότι ο Αγγέλου είπε αυτό? Είπα δύο πράγματα. Θέλετε να πείτε ότι είναι λάθος? Λάθος. Είπα αυτό που πίστευα. Θέλετε να μου πείτε γιατί το πιστεύω? Είπα γιατί πιστεύω. Είπα την μπασκετική ανάλυση και είπα τι εννοούσα. Άλλη ερώτηση έχουμε? Συγγνώμη, αλλά. Για να κλείσουμε λίγο ευχάριστα. Πώς είναι η ζωή στην καρδίτσα για εσάς και τους παίκτες? Έχετε εξερευνήσει τις αγωγές της περιοχής? Εξαιρετικά. Είπα και την άλλη φορά στην καρδίτσα συνέντευξη τύπου. Η Καρδίτσα είναι η πιο φτωχή πόλη στην Ελλάδα κατά κεφαλή εισόδημα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Η δεύτερη πιο φτωχή πόλη. Είναι καταγωγή από εκεί. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους ανθρώπους. Μεγάλη τεράστια προσπάθεια. Σε ένα πληθυσμό 45.000 κόσμων γεμίζει ένα γήπεδο 2.500 θέσεων. Έχει 600 παιδιά στις ακαδημίες, 120 κορίτσια και απασχολεί 200 εργαζόμενους που είναι πληρωμένοι κάθε 30 του μηνός. Σε μια εποχή αυτής της κρίσης. Εγώ αυτό το θεωρώ πολυτέλεια και παλεύουμε για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτό που κάνουμε. Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε, coach. Κι εγώ.